Να πάμε τώρα στην Κέλλη Χινοπόρου να την καλημερίσουμε. Κέλλη, καλημέρα και περαστικά, γιατί ήσουν λίγο αρρωστούλα αυτές τις μέρες και δεν σε είχαμε δει. Έχεις ρεπορτάζ, περαστικά, έχεις ρεπορτάζ για την πρώτη ουσιαστική αντίδραση του Μάνου. Είδαμε την πρώτη αντίδραση χθες που είπε δεν ξέρω, αλλά ήταν όμως εκείνη την ώρα που του είπαν συλλαμβάνεται. Τώρα πια που διαβάζει, μαθαίνει, ακούει. Με ποιον μίλησε ο Μάνος, πού είναι ο Μάνος και τι λέει πια ο Μάνος. Έχει αλλάξει η στάση του ή όχι? Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ενημερώθηκα από φίλους του που μίλησαν μαζί του και τους είπε ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν μπόρεσε να σώσει τα παιδιά του, ήταν μια χαρακτηριστική φράση που είπε. Αρχίζει τώρα και συνθέτει το παζλ, διαχωρίζει τη θέση του. Θα πρέπει να σας πω και μια τελευταία πληροφορία, ότι ενημερώθηκε από τη δουλειά του ότι απολύθηκε. Το ίδιο και η αδερφή της Ρούλας, η Δήμητρα, που απομακρύνθηκε. Πότε έγινε η απόλυση, σήμερα? Σήμερα το πρωί. Και αυτός και η αδερφή της Ρούλας απολύθηκαν από τη δουλειά τους. Η Δήμητρα χθες, μετά Δήμητρα και τα πλάνα σήμερα που είδαμε, ότι ενημερώθηκε από την Ψυσταριά που δουλεύει στην Πάτρα, ότι πλέον απομακρύνεται από τη θέση της. Ο Μάνος φέρεται να απολύθηκε σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Φέρεται να βρίσκεται στην Πάτρα, παιδιά, όχι στην Αθήνα. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι τον έχουν εντοπίσει εκεί. Το σημαντικό είναι ότι βρίσκεται σε σοκ. Αρχίζει τώρα και κάνει flashback και συνθέτει το puzzle. Γιατί, και εδώ είναι πολύ σημαντικό να σας το πω αυτό, στη συζήτηση που είχα μαζί του πριν από περίπου ένα μήνα, μου είχε αποκαλύψει ο Μάνος ότι η Τζορτζίνα σε δύο νοσοκομεία στο Ρίο και στο Αγλαία Κυριακού είχε τουλάχιστον 9 επεισόδια. Σε 3 από αυτά ήταν παρόν και ο ίδιος. Το καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ενδεχομένως τώρα ο ίδιος σκέφτεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τη μητέρα για να υπάρχει άλοθη. Ως μάρτυρας, ας πούμε. Ως μάρτυρας. Να πάει τώρα, Αγγέλη μου, ο Μάνος, να μην περιμένει, να προλάβει, να πάει τώρα να τα καταθέσει όλα αυτά που τα φέρνει στο μυαλό του. Σωστό. Να πάει ο ίδιος από μόνος του στην αστυνομία, στον εισαγγελέα της Πάτρας και να πει, θα σας πω εγώ. Αντί να τα λες στα τηλέφωνα. Θα το κουβάρι αρχής γενομένης από το θάνατο της Μαλένας, θα πάμε στην Ήριδα, στην Τζορτζίνα, όλο αυτό το διάστημα που είναι στα νοσοκομεία, για να βγάλουν άκρη και οι αρχές. Και για να μην αιωρείτε το τι έχει γίνει με τον Μάνο, με τον σύζυγο της Ρούλας, γιατί έτσι κι αλλιώς θα κληθεί. Έτσι κι αλλιώς. Νιώθουμε όλοι το ίδιο. Θυμηθείτε όμως ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει καμία εμπλοκή. Σύμφωνα. Και να μην έχει εμπλοκή με την τηλεφωνία. Μπορεί να ρίξει την οποία την έκανε, κατηγορείται ότι την έκανε η πρώην γυναίκα του. Θα δούμε αν την έκανε. Ωστόσο, μιλάμε για το θάνατο των παιδιών του. Είναι πατέρας που κατηγορείται η γυναίκα του, η πρώην, ότι του σκότωσε το παιδί. Θα πρέπει τώρα να πάει, δεν θα πρέπει να περιμένει κανένα δικηγόρο, δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει αν θα μπει φυλακή ή όχι. Πρέπει να πάει τώρα στις αρχές και να πει: εδώ κατηγορείται την πρώην γυναίκα μου ότι μου σκότωσε το παιδί. Μα σκότωσε το παιδί. Εγώ δεν ξέρω τίποτα ή ξέρω. Να πει τι γίνεται. Ναι. Δεν μπορεί να κρύβεται ο Μάνος αυτή τη στιγμή και να μιλάει με δημοσιογράφους στα τηλέφωνα. Αυτό που γνωρίζουμε από αυτή την εκπομπή είναι ότι μέχρι χθες ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι η σχέση της μητέρας του με τη Ρούλα ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι μας ενδιαφέρει τώρα. Ζούσε σε ένα σπίτι με 5 άτομα και αυτή τη στιγμή είναι μόνο φωτογραφίες τριών νεκρών. Και η Ρούλα στη Γαδά που πάει τώρα στο εισαγγελέα. Μα λίγες ώρες πριν. Δεν πρέπει να βγει να πει τι έχει γίνει. Μιλάω για χθες. Λίγες ώρες πριν ήταν ότι η Ρούλα δεν πήγαινε στη Χαρτορίχτρο. Συγγνώμη που φωνάζω, αλλά ως πατέρας αντιδρώ μερικές φορές αυτά τα γεγονότα. Με την πεθερά. Πρέπει να πάει με απόλυτη νυφαλιότητα, ψυχραιμία, να πει τι γινόταν μέσα σε αυτό το σπίτι. Έτσι. Τι έχει συμβεί με τα τρία παιδιά. Είναι ο πατέρας. Τι γνωρίζει, εκτός τώρα. Αν κάποιος γνώριζε και δεν το έλεγε, δεν ξέρω τώρα για το Μάνο, το εικάζω και αυτό. Οπότε τώρα πρέπει να πείσει αν γνώρισα, δεν γνώρισα και είναι άλλο, άλλο τα δεδομένα και αλλιώς θα συμπληρωθεί το παζ. Γιατί αν είσαι αθώος κάπου, αν είσαι αθώος και κατηγορείσαι, Κέλλη μου, αν είσαι αθώος και κατηγορείσαι, βγαίνεις μπροστά και λες τι είναι αυτά που λέτε για μένα, τι είναι αυτά που λέτε. Έτσι κάνει ο αθώος άνθρωπος. Δεν ενοχοποιώ κανέναν. Αλλά λέω τώρα γενικότητες. Εγώ δεν τα συνδέω με την υπόθεση αυτή. Λέω τώρα εγώ από το μυαλό μου κατεβάζω διάφορα πράγματα. Γιατί να πω τώρα. Λοιπόν.